Καλώς το λεβέντι μου. Το έστειλε ο παππούς να το βάλει στο κεντρικό δελτίο. Είναι αυτό. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σωτήρης Χατζηγάκης να πάρει το πακέτο ενίσχυσης των αγροτών, δηλαδή τα 500 εκατομμύρια ευρώ, και να τα βάλει στο... Νόμος είναι το δίκαιο του αγρότη. Τρελάθηκε. Από πού σε πήρε τηλέφωνο τρελόγερος? Από Τέμπη. Τέμπη, πώς βρέθηκε εκεί? Στα μπλόκα με τα φιλαράκια του. Πω, θα ξεπαγιάσει. Θα μείνει στον τόπο. Παππούς δεν μασάει, είναι ο Παναστάτης. Παναστάτης. Με τον απόδειξη στον τάφο είναι ο παππούς σου. Ναι, αλλά δεν είναι βολεμένος σαν εσένα. Εγώ είμαι βολεμένος. Που δουλεύω νυχτημερών για να ταΐζω εσένα και αυτόν τον. Με τρελάνεται που έχω φιλήσει καρτουρημένες ποδιές. Νόμος είναι το δίκαιο του αγρότη. Ποιο αγρότη, βρε. Άμα σε δει κανένας αγρότης, θα σε περάσει για μπάλα μεσανό. Άντε κάνε μου και χάρη από εδώ πέρα. Αηδίες. Κυρίες και κύριοι, ένα χάος πραγματικό. Όλη η χώρα κομμένη σε πάρα πολλά κομμάτια. Αποκλεισμένοι πολίτες δεν μπορούν να πάνε πουθενά, να πάνε στις δουλειές τους. Έχουμε στείλει βέβαια το ρεπόρτερ μας, τον Νίκο το Γαματά, στα μπλόκα. Αμφιβάλλω αν θα φτάσει μέχρι τη Βαρύ Πόπη. Ναι, παρακαλώ από το κοντρόλ, ήχο έχουμε. Δεν έχω ήχο, βρε παιδιά! Δεν έχω ήχο! Θα τον ανέβω! Κυρίες και κύριοι, με συγχωρείτε, αλλά επειδή με τους συνεργάτες μου δουλεύω πάρα πολλά χρόνια σε μια ζωντανή εκπομπή, έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε και με άλλο τρόπο. Απόστολε, μ' ακούς? Ναι, ναι, ακούω, Νίκο. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, Νίκο. Πρέπει να σου πω ότι είτε το πιστεύεις είτε όχι, διέσχισα ολόκληρη την Ελλάδα. Από τον Εύρο έως την Κρήτη και επέστρεψα χωρίς να αντιμετωπίσω κανένα πρόβλημα. Πώς έγινε αυτό με το ελικόπτερο του σταθμού μας? Όχι. Γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε πάρει ακόμα ελικόπτερο. Αυτό έγινε και σε αυτό το σημείο θα κάνω μια αποκάλυψη με το καινούριο μου όχημα. Με το καινούριο. Α, είναι φοβερό αυτό που βλέπω. Τι είναι? Αυτό είναι το περίφημο τρακτέρ για το οποίο γίνεται τόσο δώρος. Αυτό δώρος. Είναι το περίφημο τρακτέρ. Και πού το βρήκες αυτό? Ότι οδηγώντας το καινούριο μου τρακτέρ δεν με σταμάτησαν σε κανένα μπλόκο. Με χαιρετούσαν αντιθέτως όλοι, φωνάζαν «Γεια σου σύντροφε, καλό ταξίδι». Σε περνούσαν για αγρότη. Έτσι ακριβώς. Και είναι και η πρόταση της εκπομπής μας. Όλος ο κόσμος αλλάξει τα παλιά του αυτοκίνητα και να πάρει πλέον Tractor. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εγώ λέω να μιλήσουμε σήμερα για τις ηλικίες των επωνύμων. Τι να πούμε για τις ηλικίες των επωνύμων? Οι ηλικίες των επωνύμων είναι σαν το τρίγωνο των Βερμούδων. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει, αλλά κανείς δεν μπορεί να το αποδείξει. Τι λες, καλέ, δεν μπορεί να το αποδείξει? Αυτά τα φιλοσοφικά να μην είχες, να σου λείπανε δηλαδή αυτά, μια χαρά θα ήσουν. Μπας περιπτώσει, πάμε. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πες μου για τη Σοφία Λιμπέρτη. Σοφία Λιμπέρτη. Αυτή λέει ότι είναι 23. Ο Παρθένης όμως λέει ότι περνάει κλιμακτήριο. Διαλέξτε και πάρτε. Ωραία. Βάνα Μπάρμπα. Βάνα Μπάρμπα, λίγα λόγια για τη Βάνα. 10 χρόνια έρχεται στο πλατό της εκπομπής μας και 10 χρόνια κλείνει τα 40. Τι να πω. Ναι, Άντζη Σαμίου. Άντζη Σαμίου. Γέννησε, λέει, 7 χρονών το γιο της. Ο Θεός φυλάξει. Ο Αντρέας Μικρούτσικος. Αντρέας Μικρούτσικος, αυτός είναι που πάει να μας τρελάνει. Σε λίγο θα μας πει ότι είναι μικρότερος και από το γιο του. Παπαδάκης. Παπαδάκης. Ιρένα Βλαχοπούλου, κυρίες και κύριοι της πρωινής ζώνης. Μια φορά νέο δεν τον είδαμε. Μα είναι τρομερό αυτό, είναι τρομακτικό. Κυρίες και κύριοι, να υποθέσω ότι αυτό το όχημα, έτσι όπως φαίνεται πανέμορφο, έχει και κομφόρ. Έχει τα πάντα, έχει ό,τι βάζει το μυαλό σου επάνω. Yeah. GPS, ACDS, Free to Fresh. Έχει τα πάντα, τα πάντα. Έχει δηλαδή, air condition. Πράγματα που δεν τα είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Air condition. Δεν τα έχει ένα συμβατικό αμάξι. Air condition έχει. Air condition, θερμενόμενα καθίσματα, τα πετάλια εδώ πέρα, γκάζια, φρένα, όλα είναι θερμενόμενα. Τρομερό, τρομερό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Για να μιλήσει και με τη σαγιονάρα, έχει τα πάντα.
Αυτό είναι ένα μήνυμα, κυρίες και κύριοι, για τον κόσμο. Δηλαδή, ίσως αυτό είναι το νέο μας μεταφορικό μέσο. Ίσως να δούμε και στο κολονάκι πολυτελέστατα τρακτέρ. Πολυτελέστατα τρακτέρ που μπορείς να έχεις τον οδηγό σου και να σε μεταφέρουμε. Δηλαδή, είναι η λύση. Θα σου πω και το εξής. Ναι, ναι. Ξεκίνησε ήδη και η τοπική αυτοδιοίκηση να τα χρησιμοποιεί με πρώτο και καλύτερο τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη στην Ομαρχία Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρήγγειλε ένα εκπληκτικό τρακτέρ, ένα ζηλευτό όχημα πραγματικά, το οποίο ξεκινώντας από μπροστά έχει μάσκα ειδική, η παραγγελία του Ζωρό. Έχει γκέμια αντί για τιμόνι. Έχει σέλα αντί για κάθισμα. Έχει σπιρούνια στην εξάτμιση και γάντζο για την καθαρά Δευτέρα, προκειμένου πίσω στην πρίμη του για να πετάξει το χαρταετό. Είναι τρομερό αυτό που λες. Με ενδιαφέρει και εμένα προσωπικά, γιατί μπορεί να μετακινηθούν με τρακτέρ. Διότι αυτό το όχημα, κυρίες και κύριοι, είναι όχημα το οποίο ας πούμε πάει παντού. Δεν κολλάει στα χιόνια, στη λάσπη. Μπορεί να μετακινηθεί, να πα στην εξοχή, στο βουνό. Στο δρόμο. Και βάλε και τις λακκούβες, βάλε και όλες τις κακοτεχνίες. Είναι το όχημα του Έλληνα. Είναι ένα όχημα φτιαγμένο για τους ελληνικούς δρόμους. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το μήνυμα της εκπομπής. Αυτό θα κρατήσουμε, Νίκο Καματά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχηθείτε και μου καλό τάξιδο. Με γεια και καλορίζικο. Καλορίζικο να το ασημώσουμε κιόλα. Βλέπω έχει και θέση για φραπέ. Ό,τι θέλεις. Είναι τρομερό. Μέχρι και για μικρόφωνο. Είναι τρομερό. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το νέο μας μέσο. Αυτό είναι το νέο μεταφορικό μέσο του Έλληνα. Το τρακτέρ, το οποίο δεν κολλάει παντού. Πουθενά. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Με την τσίπλα στο μάτι, αύριο θα τα πούμε. Θέλει να πούμε. Τι. Θέλω να πούμε για τον Γιάννη Φλερινιώτη. Τα μάθες τι έπαθε. Τι έπαθε. Οδηγούσε το αμάξι του. Και τρακαρέ. Όχι καλέ. Τι είπε ξύλο ο άνθρωπος. Οδηγούσε το αυτοκίνητό του και φτερνίστηκε. Ναι. Φεύγουν τα ράματα και κολλάει το πρόσωπο στον Μπαμπρίς. Χριστός και Παναγία. Αλήθεια έγινε αυτό. Τι συμποψεύεται. Εγώ ξέρεις τι έχω ακούσει. Τι. Ότι από το τράβα πίσω τα μάγουλα. Ναι. Έχει καταντήσει να ξυρίζεται στο σβέρκο. Έλα βρε, σταμάτα. Αυτά είναι κακίες. Ναι, βρε, και εγώ έτσι το είπα. Κάτι που είπανε για αυτό το Hollywood. Αυτό με το Μπαμπρίς το είπες αλήθεια. Ναι. Α, για το Hollywood. Ναι, κάτι, ναι. Δεν κατάλαβα. Θα παίξει το Hollywood. Ο Φλερινιώτης. Ο Φλερινιώτης. Θα παίξει τη μάσκα. Τη κάνουν remake αυτή την ταινία που είχε παίξει ο Τζιμ Κάρι. Και γιατί δεν παίρνουν πάλι τον Τζιμ Κάρι. Γιατί η αγάπη του κοστίζει ακριβά, γιατί θέλει μακιγιά και τέτοια. Ενώ ο Φλερινιώτης θα παίξει όπως είναι. Αυτούσιος. Ναι, ναι, αυτούσιος. Για να πούμε για τη Λίτσα Πατέρα. Επειδή λένε ότι ήταν η πρώτη που έγραψε τον πρώτο ελληνικό καζαμία. Επιόθενος. Δεν ξέρω επιόθενος ή ποιο, πάντως έγραψε τον πρώτο ελληνικό καζαμία. Εγώ είχα ακούσει ότι ήταν η συμμαθήτρια με τον Γαλιλαίο. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί φιλοξενούμε ένα παλιό φίλο και συνεργάτη. Το φίλο μας τον Γρηγόρη. Γρηγόρη Γκάνη. Κύριε Γατζηδάκη μου, πόσο χαίρομαι που σας βλέπω. Καλά είσαι. Μισό λεπτό, ε. Τι έλα. Ε. Καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Πολύ καιρό. Καλά. Θέλω να πεις, Γρηγόρη, στον κόσμο ποια είναι ακριβώς η δουλειά που κάνεις. Μια δουλειά ξέρω να κάνω εγώ. Από μικρό παιδί, iFair δουλεύω. iFair, ναι. Τι είναι το iFair, τι είναι ο iFair, ας πούμε τι κάνει. Θα σας πω. Ναι, εγώ ξεκίνησα στην οικογένειά μου για να καταλάβετε. Ναι, είμαι... Στο φακό να κοιτάξω. Στο φακό κοιτάω. Ναι, ναι. Είμαι ο Βενιαμίν της οικογένειας, το πιο μικρό αγόρι όλης της οικογένειας. Κατά τέσσερα αδέλφια ήμασταν. Από μικρό παιδί έλεγε ο πατέρας μου. Γρηγοράκι, iFair ένα πακέτο τσιγάρα. Μου έλεγε η μανούλα μου. Γρηγοράκι, iFair ένα ποτήρι νερό. Και σιγά σιγά μου έμεινε. Στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό η δασκάλα μου έλεγε Γρηγόρη, άιφερ γρήγορα τις κοιμωλίες, άιφερ τόσο πόκο να καθαρίσουμε τον πίνακα. Καταλάβετε, στο διάλειμμα οι συμμαθητές. Γρηγόρη, άιφερ μια